Καλησπέρα από το elculture.gr. Τρεις μικρές ιστορίες τέχνης, τρεις τάσεις στο σύγχρονο πολιτισμό. Ο χορός, τα εικαστικά και το θέατρο που έρχεται από παλιά. Μείνετε μαζί μας γιατί οι σημερινοί μας φιλοξενούμενοι ξέρουν τον τρόπο να κινητοποιούν τη φαντασία. Τι μπορεί να συμβεί όταν η πλαστικότητα συναντά την ποίηση, τη μουσική και τους ιδιαίτερους ήχους των κρουστών? Το εξηγεί με τέχνη η Νατάσα Ζούκα με τη νέα της παραγωγή «Στην κόψη του φεγγαριού». Μία παράσταση με τρεις χορογραφίες και μία πηγή έμπνευσης. Τη μαγεία του φεγγαριού. Όλο αυτό που αφηγούμαστε είναι τελετές γύρω από το φεγγάρι. Δοξάζουμε αυτό το σύμβολο, εν πάση περιπτώσει. Ο πυρήνας της αναζήτησης εργαλείων μέσα σε αυτή την παραγωγή είναι το θετικό και το αρνητικό. Αυτό που υπάρχει στον κόσμο, το yin-yang που λένε οι Ανατολίτες, που είναι το μαύρο-άσπρο, καλό-κακό. Μέσα σε αυτό το κόσμο αναζητήσαμε την έννοια της ανεκτικότητας, της συνεργασίας, της συνύπαρξης με έναν πολύ τρυφερό τρόπο. Προσπάθεια στην παράσταση είναι να αναζητηθεί το ντουέντε. Είναι κάτι απροσδιόριστο, αλλά που έχει να κάνει με τη χάρη που έχει ένα πλάσμα. Το φεγγάρι, λοιπόν, έχει αυτό το ντουέντε, αυτή τη δύναμη και αυτή τη χάρη που δεν καταλαβαίνεις από πού προέρχεται. Όλα τα κοστούμια είναι χάρτινα. Στη δικιά μας δουλειά δεν αντιμετωπίζεται ως ντεφιλέ, ως ένα ρούχο το οποίο μένει και το βλέπει κανείς, αλλά σαν μια προέκταση του σώματος, ένα υλικό που το διαπραγματεύεσαι μαζί με αυτό, βρίσκεις την αναπνοή του, την κίνησή του, το οποίο είναι δύσκολο βέβαια, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Συνεργάτες της παράστασης, ως προς το μουσικό μέρος, είναι η Σαβίνα Γιαννάτου. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που κάνει με τη φωνή της και ο πειραματισμός που κάνει, οι ακροβασίες οι φωνητικές της, που είναι πηγή για τις ακροβασίες της δικές μας σε σχέση με το σώμα. Η Λάμια Ιμπεντιούι προέρχεται από την Τινησία, μιλάει αραβικά και το αραβικό στοιχείο δεν είναι εξωτικό μέσα στην παράσταση, αλλά φέρνει ένα μυστήριο αρχαίγωνο που με ενδιαφέρε πάρα πολύ για το Full Moon, για το τελευταίο που είναι τελετές φτιαγμένες από μας και αφιερωμένες στο φεγγάρι. Κυνηγή ουρανών. Μια εγκατάσταση συντριβάνει εδώ στην είσοδο της Φιλοθέης. Η Εριέτα Βορδόνη παρουσίασε πρόσφατα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού την έκθεσή της «Ο ήχος της διαφάνειας» στην Πάρμα της Ιταλίας. Η έκθεσή της αυτή την περίοδο φιλοξενείται στην Γκαλερί Dragon στο Παρίσι, όπου θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 22 Νοεμβρίου. Η Εριέτα Βορδόνη μας μιλάει για το ταξίδι αυτό στις πρωτεύουσες του κόσμου στο elculture.gr.
Ο ρόλος της τέχνης στους δημόσιους χώρους νομίζω ότι είναι εκπαιδευτικός, μπορεί να εκπαιδεύσει, μπορεί να δώσει ενέργεια, να δώσει ζωή, να δώσει κέφι, να προβληματίσει. Κυρίως αυτό, να ενεργοποιήσει το χώρο. Και πιστεύω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να υπήρχαν πιο πολλά έργα σύγχρονης τέχνης στη χώρα μας, γιατί πιστεύω ότι η τέχνη είναι μια μεγάλη αναπνοή ψυχής και την έχουμε όλοι ανάγκη. Αρχίζω από το κενό, παίρνω plexiglass που ουσιαστικά είναι ένας διάφανος χώρος και αρχίζω σιγά σιγά και πλάθω το χώρο με διαφορετικά ανομοιογενή υλικά. Δηλαδή μου αρέσει η σκληρότητα του μετάλλου, η τρυφερότητα του βελούδου, οι μνήμες μιας δαντέλας, ο γύψος. Αρχίζω να ζωγραφίζω με ακριλικά και συνεχίζω με λάδια. Πλάθω ένα χώρο και πλάθοντας ένα χώρο από αυτά τα υλικά ανοίγεται ένα ποτάμι ασυνείδητο, δηλαδή ξαφνικά δεν ξέρεις πού λειτουργεί το συνειδητό, πού λειτουργεί το ασυνείδητο, πότε μπαίνουν οι μνήμες, οι προσωπικές μνήμες, οι κοινές μνήμες που έρχονται μέσα από τη μυθολογία, μέσα από την ιστορία μας. Όλα αυτά εμπλέκονται. Μπορεί ο Καραγκιόζης να μιλήσει την ψυχή του νεοέλληνα? Το θέατρο σκιών έχει ακόμα απήχηση στον 21ο αιώνα. Ο Δήμος Αυδελιώδης με την